Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για το Λόγο Του τον Άγιο, για ό,τι και να ακούμε, αδελφοί, είναι πάντοτε μέσα από την Αγία Γραφή, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό. Και καθώς είπε κάτι ο αδελφός ο Ηλίας στην αρχή, ότι όταν μας επισκέφτηκε ο Κύριος, άλλαξαν τα πάντα μέσα στη ζωή μας, και εγώ, αδελφοί, από μικρό παιδί θυμάμαι, είχα αυτές τις απορίες που δεν γνώριζα τον Κύριο, έτσι ακόμα τίποτα. Ναι, μεν από χριστιανική οικογένεια, αλλά το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού δεν το είχα διδαχτεί, αδελφοί. Έτσι δεν είναι. Μαθαίναμε αυτά τα πατροπαράδοτα, τα οποία δεν είναι άσχημα, βέβαια, έτσι. Μας οδήγησαν. Ακούσαμε για τον Πατέρα, ακούσαμε για τον Υιό, ακούσαμε για το Πνεύμα το Άγιο. Θυμάμαι, αδελφοί, πολύ χαρακτηριστικά. Και το θυμήθηκα αυτό όταν αναγεννήθηκα αυτό το μάθημα των θρησκευτικών στο γυμνάσιο, αδελφοί, όταν ο καθηγητής μας μίλησε για την ημέρα της Πεντηκοστής. Ήταν έτσι μετά το Πάσχα στο γυμνάσιο όταν πήγαινα, αδελφοί, και μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση και είχα παρατηρήσει ότι άλλα παιδιά δεν το είχαν καταλάβει έτσι, αλλά εμένα μου χάραξε μέσα στην καρδιά μου εκείνη την ημέρα αυτό το μάθημα. Όταν μας εξήγησε τι έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής, που κατέβηκαν, λέει, εκεί πέρα οι γλώσσες σαν φλόγα πυρός και καθίσανε, λέει, στους 12 Αποστόλους και μας τα εξηγούσε έτσι όπως τα έλεγαν τα βιβλία. Αλλά εγώ άκουγα, αδελφοί, πιστεύω ήταν το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί, που μου διάνοιξε εκείνη την ώρα τα αυτιά να ακούσω. Και μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση, αδελφοί, και έλεγα, μα πώς είναι δυνατόν, τι πιστήριο πράγμα ήταν αυτό, αδελφοί. Και ήταν να σας πω την αλήθεια, στα 3 χρόνια που πήγαινα στο γυμνάσιο, στο μάθημα των θρησκευτικών, το μόνο που θυμάμαι. Μόνο αυτό το μάθημα θυμάμαι, αδελφοί, σε αυτά τα 3 χρόνια, στα θρησκευτικά. Κανένα άλλο, αδελφοί. Αλλά αυτό το μάθημα ήταν χαρακτηριστικό. Και όταν αναγεννήθηκα, αδελφοί, όταν με αναγέννησε ο Κύριος, μάλλον καλύτερα να το πω, αδελφοί, ήρθε εις επενθύμηση αυτό, το είχα ξεχάσει. Αλλά μου το θύμισε ο Κύριος και μου θύμισε ότι ακριβώς το έχεις ξανακούσει αυτό, το γεγονός. Όταν διάβαζα εκεί στο 2ο κεφάλαιο στις πράξεις των Αποστόλων. Και λέω, να η αλήθεια, λέω. Να τι γίνεται και σήμερα, Δεν ήταν για το καιρό εκείνο, αλλά είναι και για το καιρό σήμερα. Και σήμερα, λέει ο Κύριος, αναγεννάει, και σήμερα ο Ιησούς Χριστός βαπτίζει τον άνθρωπο με Πνεύμα Άγιο. Αλληλούια, ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι, αδελφοί, πολλά πράγματα μέσα στη ζωή είχα έτσι απορίες. Όλες αυτές τις απορίες, αδελφοί, γιατί, λέω, γεννιέται ο άνθρωπος, αυτό έλεγα πάντοτε. Άντε γεννήθηκε ο άνθρωπος, εκθελήματος, ανδρός και γυναικός, εντάξει. Αλλά γιατί να πεθαίνει, έλεγα. Τι ωραία που περνάμε σε αυτή τη ζωή, έλεγα. Μεγαλώνεις, κάνεις την οικογένειά σου, κάνεις δικά σου παιδιά, δημιουργείσαι, φτιάχνεσαι. Και εκεί που λες ότι πήγα στη σύνταξη, τώρα να απολαύσω τη ζωή μου, μετά τα 66, τι να απολαύσεις. Τέλος πάντων, λες να απολαύσω τη ζωή μου. Τελειώνει ο άνθρωπος. Πολλές φορές το έχουμε δει αυτό, αδελφοί, τέτοια γεγονότα φοβερά στο χωριό μου. Χρόνια να δουλεύουν οι άνθρωποι εδώ στο εξωτερικό, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ξέρω, σας λέω με ονόματα, δεν θα πω ονόματα. Βέβαια, γεγονότα τα έχω δει, τα έχω ζήσει όταν ζούσα ακόμα κάτω στην Ελλάδα, αδελφοί. Και ερχόταν, ξέρω εγώ, ο Τάδη, κατέβηκε για πάντα. Πήρε τη σύνταξή του, λέει, και ήρθε. Να, κάτι σπιταρώνες, τριόροφοι, ωραία, τι ωραία. Σε μια εβδομάδα μέσα, καρδιά, καληνύχτα. Πάει ο άνθρωπος. Έφυγε αυτός ο άνθρωπος. Μα μόλις ήρθε στην Ελλάδα να απολαύσει τη σύνταξή του, 45 χρόνια στη Γερμανία, και τώρα. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Αυτά είναι τα σχέδια του ανθρώπου. Αλλά τα σχέδια του Θεού, αυτό που ο Θεός μας καλεί όλους μας και όλη την ανθρωπότητα, αδελφοί, έλθετε, λέει, προς με, πάντες, ποιοι, κοπιώντες, υπεφορτισμένοι, κουρασμένοι, όλοι σε μένα. Μα όλοι, Κύριε, σε σένα να τρέξουμε. Ναι, ελάτε. Αλληλούια, ευχαριστούμε. Γιατί όμως? Για να σας δώσω ανάπαυση και ειρήνη. Και δεν σταματάει εκεί, αλλά και ζωή αιώνια. Γιατί ξέρουμε, αδελφοί, και το βλέπουμε, το έχουμε ακούσει και θα το ακούμε συνέχεια μέχρι που να φύγουμε από αυτό τον κόσμο, αδελφοί, ότι η ζωή είναι πολύ μικρή εδώ, πολύ σύντομη. Και όλες αυτές τις απορίες τις είχα, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θυμάμαι όταν άκουσα για πρώτη φορά που είχε γίνει τότε το 95, αν δεν κάνω λάθος, ήταν όταν για πρώτη φορά ακούστηκαν ταυτότητες, λέει, ξέρω εγώ, όχι για το χάραγμα,
Παραπληροφόρηση βέβαια ήταν όλα αυτά και είχα ακούσει όμως ακόμα από τα θρησκευτικά ότι θα έρθει ο Αντίχριστος και θα περάσει η ανθρωπότητα αυτές τις δύσκολες ημέρες. Τα ήξερα αυτά, αδελφοί, παρόλο που ήμουν παιδί, αλλά μέσα από το σχολείο τα μαθαίναμε κάποτε αυτά. Δεν ξέρω τώρα βέβαια τι διδάσκεται στα θρησκευτικά, δεν γνωρίζω, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αλλά αυτά μου είχαν μείνει, αδελφοί, και πιστεύω γιατί ότι κάθε προβατάκι του Κυρίου, αδελφοί, αλληλούια, που δεν έχει σωθεί ακόμα, βρίσκει ο Θεός, ακούει, λέει, το προβατάκι το δικό μου, λέει, ακούει τη φωνή μου και με ακολουθεί. Και το βλέπουμε αυτό, αδελφοί, πιστεύω ότι όλοι μας, όσοι έχουμε έρθει από την αμαρτία, από τον κόσμο, να το πούμε έτσι, από την άλλη, την παλιά μας τη ζωή, να το πω και έτσι, ξέρουμε, υπάρχουν γεγονότα, μηνύματα που μας έδινε ο Θεός συνέχεια, αδελφοί, για να μας καλέσει. Αλλά αυτό δεν γίνεται μόνο σε εμάς. Δεν έγινε μόνο σε εμάς, αδελφοί. Αυτό συνεχίζει και το κάνει ακόμα ο Θεός σε ανθρώπους. Εκεί που εμείς δεν ξέρουμε, εκεί εμείς που δεν μπορούμε να πάμε, αδελφοί. Πάει το πνεύμα του Θεού. Αλληλούια. Μπορεί να είναι στο γείτονά σου, μπορεί να είναι στη γειτόνισά σου, δεν ξέρεις. Μπορεί να μην μπορέσεις να έχεις τη δύναμη να ομολογήσεις τον Χριστό. Αλλά μόνο αν προσεύχεσαι και αυτό, θα πάει ο Θεός, θα πάει το Πνεύμα του Άγιο, θα βρει τρόπο να μιλήσει στην ψυχή, αδελφοί, ευχαριστούμε το Θεό. Και όταν το άκουσα αυτό, έρχεται ο Αντίχριστος, πω, θυμάμαι τότε, ήμουνα ακόμα από τότε με την αδελφή την Ευαγγελία, από το 95, ευχαριστούμε το Θεό και έλεγα, τελείωσε, έρχεται ο Αντίχριστος, λέω, το άκουσες, το χάραγμα, ναι, τι θα κάνουμε. Λέω, θα πάμε να αγοράσουμε, έχω, λέω, κάποια λεφτά εκεί στην άκρη, θα πάμε να αγοράσουμε κονσέρβες, ό,τι μπορεί να μείνει, ξέρω εγώ, για 7 χρόνια και θα πάμε, να, εδώ βουνά έχουμε, λέω, στη Δράμα Μπόλικα, θα κρυφτούμε κάπου εκεί μέσα και όταν τελειώσουν όλα αυτά, τέτοια σχέδια έφτιαχνα, αδελφοί, πιστέψτε με, πόσο χρονών ήμουν, ξέρετε, ευχαριστούμε το Θεό, 17-18 χρονών ήμουνα όταν τα έλεγα αυτά, ευχαριστούμε το. Πού να ξέρω όμως την αλήθεια του Ευαγγελίου, δεν τα ήξερα. Όταν ήρθε όμως το φως, όταν ήρθε αυτό το Ευαγγέλιο στα χέρια μας, όλους μας, αδελφοί, τι ωραίο να έρθει ο Λόγος του Θεού να αποκαλυφθεί στον άνθρωπο. Και αυτή είναι η προσευχή μας, αδελφοί, για όλους τους ανθρώπους, να αποκαλυφθεί ο Λόγος του Θεού σε όλους τους ανθρώπους, έτσι δεν είναι, αδελφοί? Και αυτό θα είναι η προσευχή μας και αυτό θα συνεχίζουμε ακόμα και για τους συγγενείς μας, για τους συγχωριανούς μας, για την πατρίδα μας, για τη Γερμανία, για όλο τον κόσμο, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό. Και όσοι είναι να σωθούν, θα σωθούν. Ο Κύριος το κάνει αυτό. Ο Κύριος, λέει, τι έφτιαχνε, προσθέτεται κάθε μέρα τους σωζωμένους στην Εκκλησία. Ο Κύριος σώζει. Αρκεί εμείς, αδελφοί, τι, να είμαστε σχέδιοι, εύχριστα, αδελφοί, ανά πάσα στιγμή, όταν θέλει το Πνεύμα του Θεού να μας χρησιμοποιήσει, αδελφοί, να είμαστε εκεί έτοιμοι. Είπε ο αδελφός μας προηγουμένως, που είπε ότι στο πει του όρου σου ομιλία, εσείς είστε το φως του κόσμου. Πώς? Λαμβάνουμε από το φως του Κυρίου. Αυτός είναι το φως. Αλλά και εμείς λαμβάνουμε από το φως και γινόμαστε και εμείς φως. Από ποιο φως? Από το φως του Ιησού Χριστού. Αλληλούια. Και ποιος δεν θέλει να φέγγει, τι ωραία. Ευχαριστούμε τον Θεό να φέγγει ο άνθρωπος από χαρά, από αγάπη, αδελφοί. Και αυτά είναι στοιχεία, είναι αρετές που δίνει το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, καρπός του Πνεύματος του Αγίου, που δεν μπορούμε να το αγοράσουμε, δεν μπορούμε να τα αποκτήσουμε αλλού, αδελφοί, αυτά, αλλά μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Μόνο, αδελφοί, όταν εκεί έχουμε αυτό το φόβο του Κυρίου, αδελφοί, και περιπατούμε στις εντολές του, πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο, αγαπάμε το Θεό, αλλά αγαπάμε και τον πλησίον μας, αγαπάμε τον αδελφό μας. Αυτά είναι πράγματα, αδελφοί, στοιχεία, τα οποία τι κάνουμε, φέγγουν την ψυχή μας. Και όταν η ψυχή μας, αδελφοί, είναι φωτισμένη, και οι οφθαλμοί μας φέγγουν και όλο το πρόσωπό μας. Και πώς βλέπουμε και ξεχωρίζουμε, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό. Από μένα θα πω, για δικές μου φωτογραφίες. Έχω κάποιες φωτογραφίες παλιές, 17-18, εκεί που ήμουν και φαντάρος. Δεν τις έχω πετάξει, τις έχω κρατήσει, αδελφοί, στο σπίτι. Και κοιτάζω το πρόσωπό μου και τρομάζω. Και λέω, τι σκοτεινό βλέμμα είχες, λέω, Δημήτρη, τι σκοτεινό πρόσωπο. Θα πει, μα γιατί άλλαξες, έγινες τώρα άσπρος το δέρμα? Δεν εννοώ αυτό. Το βλέμμα, αδελφοί, η ψυχή, αυτή η μαυρίλα που είχε ψυχή μας μέσα. Και τι είναι αυτό, αδελφοί, ξέρουμε, η αμαρτία. Η αμαρτία, αδελφοί, τι κάνει, σκοτεινιάζει την ψυχή μας, τη βαραίνει.
τι μολύνει, τι λερώνει, αδελφοί. Και ό,τι έχουμε μέσα μας, βγαίνει και έξω μας. Έτσι δεν λέει ο Χριστός. Εκ του περισσεύματος, λέει, της καρδίας, λαλεί το στόμα. Πόσο περισσότερο, η ψυχή μας, όταν είναι βεβαρημένη, φορτωμένη με πάθη, με αδυναμίες, με αμαρτίες, όπως ήμασταν κάποτε. Και βλέπω τις φωτογραφίες και λέω, Κύριε, σε δοξάζω. Σε ευχαριστώ γιατί ήρθες και ήρθε το δικό σου το φως τώρα μέσα μου. Αλληλούια, και μέσα μας. Αλληλούια, είναι να μην τον δοξάζουμε. Είναι να μην τον ευχαριστούμε, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν είναι όπως είπε και ο αδελφός την Τρίτη, ότι το λέμε προσκάφηση και ότι ξεχωρίζουμε. Τίποτα, αδελφοί. Είμαστε και εμείς φυσικοί άνθρωποι που έγινε ιδιαίτερη χάρη που ο Θεός τη δίνει σε όλους τους ανθρώπους. Τι, και μας έσωσε. Γιατί είδε κάτι μέσα στην καρδιά σου ότι θα τον ζητήσεις και τον ζητήσαμε, αδελφοί. Έκανε χάρη ο Θεός. Εγώ σας εκάλεσα, λέει, τι, για να φέρετε καρπό. Εγώ σας έκλεξα. Κι ουχή εσύ σε μένα, λέει, είπε στους μαθητές. Ο Κύριος ήρθε και μας διάλεξε έναν. Θυμάσαι όταν σε φώναξε με το όνομά σου, γιέ μου. Με το όνομα, θυγατέρα μου. Μα μας ξέρει ο Κύριος με το όνομα μόνο αφού επί των Παλαμών μου, λέει, σε ζωγράφισα. Ο Κύριος ξέρει ακριβώς από την ημέρα που έγινε η σύλληψη στη μήτρα της μητέρας σου, σε ξέρει ο Κύριος. Αλληλούια. Και πιο μπροστά. Ακόμα και προτού τη σύλληψη, λέει, μας γνωρίζει ο Κύριος. Αλληλούια. Τότε δεν θα ήταν Θεός, έτσι, αδελφοί. Αλλά τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε, αδελφοί, γιατί ήρθε στη ζωή μας. Θέλω να διαβάσω κι εγώ 2-3 εδάφια μόνο, να μην σας πάρω άλλη ώρα, αδελφοί. Όποιος θέλει, και εγώ από την επιστολή την πρώτη του Ιωάννου, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό, από τη 1081 σελίδα, 1081, και το 20 εδάφιο, αδελφοί, θα διαβάσω, 20-21 μέχρι το 24, και το 25 μάλλον, 20 και 25, 1081 σελίδα, Ιωάννου επιστολή πρώτου, αλληλούια. Και λέει εδώ ο Απόστολος ο Ιωάννης, ευχαριστούμε τον Θεό, μια πολύ μεγάλη αλήθεια, και εσείς έχετε χρήσμα από του Αγίου και γνωρίζετε πάντα. Δεν σας έγραψα διότι δεν εξεύρετε την αλήθεια, αλλά διότι εξεύρετε αυτήν, και διότι παν ψεύδος εκ της αληθείας δεν είναι. Τι είναι ο ψεύτης, ημί ο αρνούμενος, ότι ο Ιησούς δεν είναι ο Χριστός. Ούτως είναι ο αντίχριστος, ο αρνούμενος τον Πατέρα και τον Υιό. Πας ο αρνούμενος των Υιών δεν έχει ουδέ τον Πατέρα, ως της ομολογή των Υιών έχει και τον Πατέρα. Εκείνο λοιπόν το οποίο εμείς ακούσατε απ' αρχής, ας μένει εν ημίν. Εάν μένει εν ημίν εκείνο το οποίο ακούσατε απ' αρχής, και εμείς θέλετε, μένει εν το Υιό και εν το Πατρί. Και αυτήν η υπόσχεση στην οποία αυτός υποσχέθη προς εμάς, η ζωή αιώνιος. Αλληλούια, μέχρι εκεί ας διαβάσουμε, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέει εδώ ο Απόστολος Ιωάννης, αδελφοί, και αυτό έχει γίνει στη ζωή μας. Ήρθε το χρήσμα, ήρθε το πνεύμα το Άγιο. Είναι για την ημέρα, λέει. Μην λησμονείτε την ημέρα. Ευχαριστούμε πια που μας αραβώνιασε ο Κύριος. Ήρθε η σφραγίδα του πνεύματος του Αγίου, λέει. Για ποιο πράγμα, για την ημέρα της απολυτρώσεώς μας. Μόνο γι' αυτό, όχι, και συνεχίζει ο ίδιος ο Χριστός στο κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο όλα αυτά τα στοιχεία που το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί, μας διδάσκει και μας μαθαίνει, αδελφοί. Εδώ τώρα τι λέει, έχετε, λέει, το χρήσμα. Από ποιον, από του Αγίου, ευχαριστούμε το Θεό. Αυτό το χρήσμα έχουμε, αδελφοί, και γνωρίζετε πάντα. Ποια είναι αυτά? Την αλήθεια, το λόγο του Θεού, αδελφοί, και γνωρίζουμε πάντα και πώς να χρησιμοποιήσουμε την αλήθεια, γιατί δεν τη χρησιμοποιούμε εμείς, δεν είμαστε εμείς οι ομιλούντες. Τι είπε ο Χριστός, όταν σας φέρουν σε δικαστήρια, σε πρετόρια, μη φοβηθείτε, λέει, μη δηλιάστε εκείνη την ώρα, λέει, τι θα λαλήσετε, διότι την αυτήν ώρα, λέει, το Πνεύμα το Άγιο θα σας διδάξει, λέει, τι να λαλήσετε. Βλέπουμε, αδελφοί, έχουμε έναν πολύ καλό υπερασπιστή, αλληλούια, είναι το Πνεύμα του Θεού, έχουμε το χρήσμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό, και δεν μας αφήνει ο Κύριος σε αμηχανία, αδελφοί, να πέσουμε, ιδιαίτερα όταν πρέπει να σταθούμε στην αλήθεια. Ποια αλήθεια, λέει εδώ τώρα ο Ιωάννης, βέβαια. Βλέπουμε εδώ πέρα, μάλλον υπήρχε αυτό το πρόβλημα εκεί πέρα εκείνη την εποχή, διότι, λέει, εσείς γνωρίζετε πάντα. Δεν σας έγραψα διότι δεν εξεύρετε, λέει, την αλήθεια. Βλέπουμε, δεν θα έγραψα γιατί δεν την ξέρετε. Και ευχαριστούμε τον Θεό αυτό. Τι θέλει να μας πει ο λόγος του, ότι πολλές φορές έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, γιατί αυτός, λέει, θα σας υπενθυμίσει
ο παράκλητος, όσα λέει εγώ σας ελάλησα. Και το κάνει συνέχεια το Πνεύμα του Θεού. Γιατί, γιατί δεν τα ξέρουμε? Όχι. Γι' αυτό λέγει, δεν σας έγραψε δεν τα γνωρίζετε. Αλλά έρχεται πάντοτε το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί, να μας τα επενθυμίσει, να μας τα φρεσκάρει, για να μην τα ξεχάσουμε, για να ενθυμηθούμε και πάντοτε να θυμόμαστε, να ξέρουμε ότι έχουμε το χρίσμα του Αγίου. Αλληλούια! Ευχαριστούμε τον Θεό. Και διότι εξεύρεται, λέει, αυτήν την αλήθεια, διότι παν ψεύδος, λέει, της αληθείας δεν είναι. Ό,τι είναι ψέματα δεν είναι από την αλήθεια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ποιος είναι, λέει, ο ψεύτης? Τώρα εξηγεί εδώ ο Ιωάννης αυτό το θέμα που δημιουργήθηκε εδώ, ότι ο αρνούμενος, ότι ο Ιησούς δεν είναι ο Χριστός. Να μια μεγάλη, ευχαριστούμε τον Θεό, ένα μεγάλο ψέμα. Αυτός που θα αρνηθεί να πει ότι ο Ιησούς δεν είναι ο Χριστός. Και ποιος είναι αυτός, το λέει παρακάτω, παραπάνω μιλάει για τους αντίχριστους. Ότι πολλοί, λέει, αντίχριστοι, λέει, στον έσχατη ώρα θα σηκωθούν. Και ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί που θα πούνε ότι ο Ιησούς δεν είναι ο Χριστός. Και ποιος είναι? Έχουμε ακούσει προφήτη, τον ονομάζουν διάφορα. Όχι, εμείς έχουμε το χρίσμα, εμείς ξέρουμε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Αλληλούια. Είναι αυτός ο χρισμένος από τον Θεό που σώζει τον άνθρωπο. Αλληλούια. Και λέει, ούτως είναι ο αντίχριστος, ο αρνούμενος, λέει, τον πατέρα και τον Υιό. Και λέει τώρα, πας ο αρνούμενος όμως τον Υιό, δεν έχει ουδέ τον πατέρα. Μας ρωτάνε πολλές φορές για άλλους ανθρώπους, άλλες, ξέρω εγώ, ομολογίες. Μα αυτοί δεν πιστεύουν στον Υιό, αλλά έχουν τον πατέρα. Πιστεύουν με όλη τους την καρδιά στον πατέρα. Έχουν όμως σωτηρία. Έχουν όμως, ξέρετε, εμείς θα δούμε τι λέει εδώ. Λέει το χρίσμα. Εσείς έχουμε το χρίσμα, έχουμε το λόγο. Τι λέει εδώ? Ξεκάθαρα. Όποιος δεν έχει τον Υιό, δεν έχει ούτε τον πατέρα. Τώρα εμείς θα τον βάλουμε στον λόγο, αδελφοί, όχι η δικιά μας η γνώμη. Γιατί προσπαθούμε πολλές φορές, ξέρετε, αδελφοί, με συνέστημα ίσως να δικαιολογήσουμε. Εντάξει, δεν πιστεύουν στον Υιό, αλλά εκεί τον πατέρα τον έχουν. Μα εδώ λέει ξεκάθαρα πράγματα. Αυτός που αρνείται τον Υιό δεν είχε, λέει, ούτε τον πατέρα. Ευχαριστούμε. Εμείς μπορούμε να το αλλάξουμε τώρα αυτό, αδελφοί, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Όστις όμως ομολογεί τον Υιό, έχει και τον πατέρα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτά είναι λόγια, αδελφοί, από το Πνεύμα το Άγιο δοσμένα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί ήρθα και εγώ κάποτε σε μία έτσι συζήτηση, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό, με ανθρώπους, αλληλούια, με άλλες θρησκείες, όχι χριστιανικές, ευχαριστούμε τον Θεό, που πιστεύουν στον Θεό, σαν όνομα Θεός. Πιστεύουν στον Θεό, ναι. Αλλά όταν τους μίλησα για τον Υιό, όταν τους μίλησα για τον Χριστό, όχι, άστον αυτό να λέει. Τότε λέω, πώς θα έρθει η σωτηρία, πώς θα έρθει αυτή εδώ που διαβάζουμε, αδελφοί, πώς θα γίνει? Ναι, αλλά όταν φέρουμε την αλήθεια, γι' αυτό, αδελφοί, εμείς πρέπει να κρατήσουμε την αλήθεια. Μην μπερδευόμαστε, αδελφοί, και πιστεύω ότι δεν είμαστε τώρα, αδελφοί, νήπια στα πνευματικά, να μην ξέρουμε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Όλοι μας το πιστεύουμε αυτό. Αλλά μπορεί να μας ρωτήσουν άνθρωποι έξω που θα ομολογήσουμε, που θα πούμε, που θα φέρουν τη γνώμη τους. Εμείς βέβαια με πολύ σοφία, ευχαριστούμε τον Θεό, δεν θα εναντιωθούμε βέβαια, να τους αποπάρουμε, όχι. Μιλάμε όμως για αυτούς που αρνούνται και λένε ότι ο Ιησούς δεν είναι ο Χριστός, δεν είναι ο Σωτήρας, δεν είναι ο Χρισμένος, δεν είναι Θεός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να, αλλά όμως ξέρουμε ότι πραγματικά και Υιός είναι και Χριστός είναι και Θεός είναι. Αμήν, αδελφοί. Βέβαια, ο Χριστός είναι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλληλούια. Εκείνο λοιπόν, λέει, το οποίο, λέει, εσείς, λέει, ακούσατε από την αρχή, ας μένει, λέει, σε εσάς. Αυτό που ακούσαμε, να το κρατήσουμε, να μείνει. Και αν μείνει, λέει, σε εσάς εκείνο το οποίο ακούσατε από την αρχή, λέει, τότε, λέει, και εσείς θέλετε, μείνει στον Υιό και στον Πατέρα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να, τι ωραία προϋπόθεση. Αυτά που μάθαμε, να μείνουμε σε αυτά, και αν μείνουμε σε αυτά, μένουμε και στον Υιό και στον Πατέρα. Και ποια είναι η υπόσχεση του, αδελφοί, όταν μείνουμε σε αυτά, και τελειώνω, ότι αυτός μας υποσχέθη την ζωή την αιώνια. Αλληλούια. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό, αδελφοί, που και από τώρα μας δίνει ο Θεός την ευκαιρία να την απολαύσουμε. Τι ωραία το ακούσαμε και την Τρίτη, να απολαύσεις το τώρα, αδελφέ. Να απολαύσουμε το σήμερα, τη σωτηρία σου. Απόλαυσε την. Μα, αδελφέ, αύριο, μεθαύριο, τι θα γίνει, το παιδί μου, η γυναίκα μου, η δουλειά μου. Διάφορα ραδιάζουμε, αδελφοί, στην προσευχή στον Κύριο, χίλια δυο, ας τα αφήσουμε, αδελφοί. Ας τα αφήσουμε, λέει, αρκετό είναι, το κακό της ημέρας.
ευχαριστούμε. Αρκετό είναι το κακό της ημέρας, βέβαια. Σε μια μέρα μπορούν να έρθουν πολλά, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πολλά, πάρα πολλά μπορούν να έρθουν στη ζωή μας σε μια μέρα. Γι' αυτό, αδελφοί, θα κρατήσουμε το σήμερα. Σήμερα να χαιρόμαστε. Σήμερα να απολαμβάνουμε την ζωή, την αιώνια. Αυτή την υπόσχεση, ποτέ να μην την λησμονήσουμε, ποτέ να μην την ξεχάσουμε, αδελφοί, ότι ο Θεός μας υποσχέθη τη ζωή, την αιώνια. Και από εδώ να την απολαύσουμε, αλλά και να τη ζήσουμε μαζί Του εις τους αιώνας των αιώνων, αδελφοί. Αλληλούια. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδελφοί, να μας κρατήσει και να μείνουμε όλοι μαζί στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Αμήν.